Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, γιατί φαίνεται ότι τα Χανιά ακολουθούν με βάση τα μέτρα το μοντέλο του Πόρου, της Πάρου, της Αντιπάρου και της Μυκόνου. Βεβαίως τα Χανιά, κανείς να αμφισβητεί ότι είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς και για Έλληνες τουρίστες αυτήν την περίοδο. Είμαστε στην 24η Αυγούστου και αντιλαμβανόμαστε ότι έχετε διαχειριστείτε και αυτή την κατάσταση με την αυξημένη επισκεψιμότητα στα Χανιά. Πράγματι, κύριε Δασκαλάκη, είχαμε σήμερα την ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργού σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται για την περιφερειακή ενότητα Χανίων. Μέτρα τα οποία έχουν στη συνέχεια τη αύξηση, μικρή αλλά σταθερή αύξηση κρουσμάτων, τα οποία έχουν διαπιστωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα τοπικά. Έχει σημασία να πούμε ότι η κατάσταση είναι σε έλεγχο και ότι αυτά τα μέτρα έρχονται για να βοηθήσουν, να παρακολουθήσουμε και να μην έχουμε μία έξαρση ανεξέλεγκτη το επόμενο διάστημα. Γίνονται μέσα σε μία δοκιμασμένη, θα μπορούσε να πει κάποιος, σε κατάσταση σε άλλες περιοχές και αυτό μας κάνει να έχουμε μία, όχι αισιοδοξία, αλλά μία αυτοσυγκράτηση σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας. Και αυτό δεν είναι σίγουρα μια θετική εξέλιξη, όμως είναι μια εξέλιξη που θεωρώ ότι πρέπει να κινητοποιήσει τους πάντες, πρέπει να κινητοποιήσει τους πολίτες, τους επιχειρηματίες, γιατί πέρα από την επιχειρηματική δραστηριότητα που πλήττεται, πρώτιστο και κύριο, είναι η δημόσια υγεία, η οποία θα μας απασχολήσει και είναι το κρίσιμο και για τους επόμενους μήνες. Κύριε Δήμαρχε, επειδή όπως αντιλαμβάνεστε αυτά τα έκτακτα μέτρα έχουν δημιουργήσει αρκετά ερωτηματικά. Τα Χανιά αυτή την περίοδο σφίζουν από επισκεψιμότητα, από κόσμο, από κάθε γωνιά του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδος. Αρκετοί και οι κριτικοί από το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι που κάνουν διακοπές στα Χανιά. Ένα ερώτημα που τίθεται εδώ και αρκετή ώρα και στο τηλεφωνικό κέντρο της Crete TV είναι αν οι επισκέπτες που κάνουν αυτή την περίοδο διακοπές στα Χανιά με την επιστροφή τους στη βάση πρέπει να τεθούν σε καραντίνα. Όχι, κύριε Δασκαλάκη, κατηγορηματικά. Η απαντήση που σας δίνω είναι μετά από επικοινωνία με τον κύριο Χαρταλιά που υπάρχει όλες τις τελευταίες ημέρες. Το υγειονομικό φορτίο που διαχειρίζεται, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα Χανιά δεν είναι τέτοιο που να δημιουργεί τέτοια ένταση ανησυχία. Δεν συντρέχει λόγος ούτε για τεστ μετά την επίσκεψη του οποιοδήποτε στα Χανιά, ούτε φυσικά για καραντίνα, έστω για μερικές μέρες, για τους επισκέπτες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί είναι μια απορία που από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκε και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αν αυτό ίσχυε θα επηρέαζε αρκετά και την επισκεψιμότητα. Όσον αφορά την κινητικότητα των επισκεπτών. Και χαίρομαι, κύριε Δασκαλάκη, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να το ξεκαθαρίσω. Οι αριθμοί των κρουσμάτων μπορεί να είναι υψηλότεροι στα Χανιά, όμως δεν διαφέρουν κατά πολύ από τον μέσο όρο τον εθνικό. Είναι μια προληπτική, αν θα μπορούσαμε να πούμε, στάση και μια στάση που έχει και σκοπό να αναχαιτήσει διάφορες συμπεριφορές ασυδοσίας που έχουν παρατηρηθεί τοπικά ή σημειακά και όλο αυτό έχει δείξει ότι θα πρέπει όλοι μαζί να δείξουμε μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα και οι πολίτες και οι επιχειρηματίες. Πολύ περισσότερο όταν τα Χανιά υποδέχτηκαν συγκριτικά πάντα ένα μεγαλύτερο αριθμό κόσμου αναλογικά, είτε εγχώριο τουρισμού είτε τουρισμού από το εξωτερικό. Και αυτό ήταν, νομίζω, και στις ίσως ήταν κάτι αναμενόμενο για τους ειδικούς, ότι ενδεχομένως να κινδυνεύουν με μια μεγαλύτερη υγειονομική επιβάρυνση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θεωρώ ότι τα Χανιά αυτή τη στιγμή, παρά τις όποιες δυσκολίες, δεν αποτελούν ένα τόπο όπου σαν προορισμός εγκυμονεί κινδύνους ή τουλάχιστον πολύ μεγαλύτερους από ό,τι διαχειριζόμαστε σε εθνικό επίπεδο. Άρα, πολύ απλά, για αυτούς που έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους τις επόμενες ημέρες στα Χανιά, το μοναδικό πράγμα που έχουν να κάνουν είναι να υπακούσουν στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα η πολιτική προστασία. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί γνωρίζω ότι και εσείς έχετε σήμερα μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα. Όλη αυτή η αναφορά για νέα μέτρα, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεάσει την επισκεψιμότητα από εδώ και πέρα και για τους ξένους τουρίστες και αν υπάρχει ένα σχέδιο στήριξης αλλά και μιας προβολής των Χανίων αυτή την περίοδο? Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Προφανώς θα επηρεάσει και θα επηρεάσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια έντονη ανησυχία σχετικά με την υγεία ή την πιθανότητα, αν θέλετε,
να δεχτούν ή να βρεθούν σε περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Σημαντικό όμως είναι, και αυτό θέλω να είναι γνωστό σε όλους, ότι τα μέτρα ατομικής προστασίας και τα μέτρα ατομικής υγιεινής, τα οποία έχει δώσει σαν κατεύθυνση ο ΕΔΗ και το αρμόδιο Υπουργείο, είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα, ότι αν ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών, είμαστε σε θέση να προστατευτούμε σε σημαντικό βαθμό. Σε απόλυτο δεν θα γίνει ποτέ, φοβάμαι, αλλά σε ένα σημαντικό βαθμό. Οπότε ο κίνδυνος που διατρέχουμε περισσότερο έχει να κάνει με τη δική μας συμπεριφορά και λιγότερο με τον προορισμό τον οποίο έχουμε επιλέξει. Και αυτό άλλωστε, σήμερα είναι τα Χανιά. Σαν μήνυμα. Σήμερα είναι τα Χανιά, αύριο μπορεί να είναι μια άλλη περιοχή της Κρήτης. Ένα νησί είμαστε, κοινό είναι το πρόβλημα. Καλό είναι όλοι να βοηθήσουμε στο να τηρήσουμε αυτά τα μέτρα και να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από αυτήν την δοκιμασία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αύριο. Για όλα τα νεότερα. Καλό σας βράδυ, καλή δύναμη στους φίλους από τα Χανιά αλλά και στους επισκέπτες των Χανίων. Ένας εξαιρετικός τόπος. Θα τηρήσουμε τα μέτρα και πολύ απλά θα περάσουμε όμορφα αλλά λίγο διαφορετικά. Να είστε καλά.